Γεια σας, Άρης εδώ από τις μικρές διαδρομές. Οι μικρές διαδρομές σήμερα πηγαίνουν στους Αγίους Θεοδόρους. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο χωριό, να κάνουμε μία περιήγηση και να κάνουμε αποτίμηση εάν υπάρχουν ζημιές. Μπροστά σας στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι. Βρισκόμαστε μέσα στα παλιά πλισταριά. Λοιπόν, εδώ στα παλιά πλισταριά, για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί, ήταν τα πλυντήρια της παλιάς εποχής. Δημοτικό σχολείο Αγίων Θεοδόρων. Σεισμόπληκτες κάλπες. Μαρία Ερήμη, σε τέτοια θρανία καθόταν ο μπαμπάς. Ωραία. Ναι, ναι. Η εκκλησία του χωριού που φέρει το όνομά του το χωριό, η Άγιοι Θεόδωροι. Έργο του καλλιτέχνη Γιώργου Μαυρίκη, που το εργαστήριό του, από ό,τι πληροφορηθήκαμε εδώ από τον πρόεδρο που θα μας τα πει σε λίγο, είναι εδώ στο χωριό, στους Αγίους Θεοδόρους. Παραδοσιακός φούρνος από άλλες εποχές. Ένα από τα τρία τρινισμένα σπίτια του χωριού. ...95 ετών οικία, πετρόχτιστη, και στην είσοδο του σταυρό για να την προστατεύει. Με τον πρόεδρο του χωριού εδώ, τον κύριο Κυριάκο. Η Άγιοι Θεόδωροι, ένα μικρό χωριό, ίσως και το μικρότερο χωριό του Δήμου Δυτικής Σάμου, δεν έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά
από το σεισμό. Το προφύλαξαν οι Άγιοι Θεόδωροι. Όπως βλέπετε, η εκκλησία δεν έχει πάθει. Είναι ανέπαφη, το είδα και εγώ. Θα και τη ελάχιστα σπίτια έχουν πάθει ζημιά. Έχουμε 3 κυτρινισμένα σπίτια και κάποια ακόμη με μικρορογμές. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και να πω και ένα ευχαριστώ για την προσφορά τη δραστηριότητά σου σε νερό, επειδή γνωρίζει το πρόβλημα που έχουμε και το νερό δεν είναι πόσιμο και μας παρήγγειλε. Έστειλα 2 μπαλέτες νερά, τα οποία δεν τα πλήρωσα εγώ, μέσω μια συνεργαζόμενη εταιρεία στην Αθήνα του κυρίου Ατζουλάτου. Μου έστειλε 4 μπαλέτες νερά που όταν έμαθα ότι είχατε πρόβλημα σας έστειλα εδώ 2 μπαλέτες. Όλοι μου θέλουν να το πέψουν καλό Σαμαρίτης. Μια ωραία επιγραφή που λέει σήμερα σήμερα δικό μου, αύριο δικό εταίρου και ουδέποτε κανενός, ποτέ δεν είναι καμιανός. Από το χωριό Άγιοι Θεόδωροι που κατά τη γνώμη μου το βρήκα στην καλύτερη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το περίμενα. Μόνο 3 σπίτια είχαν πρόβλημα και αυτά ήταν παλιά, θεωρώ, και ακατοίκητα. Άρης Κωνσταντάρας για τις μικρές διαδρομές. Σας ευχαριστώ που κάτσατε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο.